Βρισκόμαστε μαζί με τον επιπειραγό, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίκα, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, να μας δώσει μια εικόνα του πώς είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, αν είναι καλά ή όχι τα νέα. Καλά φαίνεται πως είναι. Και είμαστε σε σημείο που υπάρχει μπλόκο της τροχέας, στη συμβολή του λεωφόρου Μαραθώνος, με την Παλάδος Αθηνάς, στο ρέμα προς Πικέρμη. Ναι. Κύριε Τσίκα, είναι καλύτερη εικόνα. Ωστόσο έχουμε διάσπαρτες εστίες. Όπως είδατε και από το βράδυ που ήσασταν στη διασταύρωση εκεί στον Τράφη με το Διόνι και στη συνέχεια μετά στην Πεντέλη, είδατε τους ανέμους και την έντασή τους να είναι τόσο ισχυρή που να δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις προσπάθειες όλων των συναδέλφων και όλων των δυνάμεων που είναι στο πεδίο. Αυτό που δώσαμε έμφαση από την πρώτη στιγμή είναι η ανθρώπινη ζωή, η περιουσία και οι κρίσιμες υποδομές. Αυτό γίνεται ακόμη και τώρα. Οι έντονοι άνεμοι που η ταχύτητά τους ξεπερνούσε σε πάρα πολλές φορές τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, διαπιστώθηκε από όλους όσους ήταν στην Πυρκαγιά, στο χώρο της Πυρκαγιάς και στην Πεντέλη και στον Τράφη και στη Διόνη. Mm-hmm. Αλλά όπως και εδώ, όλες οι δυνάμεις επιχειρούν και πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα και οχήματα και εθελοντές. Είδαμε και οχήματα του στρατού πέρασαν προλίγο προς Πικέρμη. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανένας. Όλοι πρέπει να συνδράμουν, όλοι πρέπει να προσφέρουν, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Το βάρος τώρα πού το ρίχνετε? Το βάρος πέφτει στη λεωφόρο Μαραθώνος να μην περάσει στην κάτω πλευρά της Παλίνης. Βλέπετε ότι δημιουργούνται διάσπαρτες εστίες και κάφτρες από τους ανέμους και από τον στροβελισμό. Είδατε όλη τη νύχτα σε τουλάχιστον 4 στιγμές και από εκεί που ήσασταν ότι είχε αλλάξει ο άνεμος τουλάχιστον 3-4 φορές. Αυτό προκαλούσε αναδιάταξη δυνάμεων και ένα κυνηγητό. Είδατε ότι η ένταση της πυρκαγιάς που ήταν όλη τη νύχτα μέχρι και τώρα το πρωί έδειχνε σαν ένα σημείο που να ήταν ποτισμένο όλο με καύσιμο. Για την επέκτασή της και για πείτε μας κάτι, σας παρακαλούμε, επειδή είστε έμπειρος. Παρακαλώ. Ξέφυγε η πυρκαγιά. Μπορούσε να έχει προληφθεί, δεδομένου το ότι υπήρχε ένα συναγερμό, ξέραμε ότι φυσάει πάρα πολύ, ήταν επίφοβο, μπορούσε να έχει προληφθεί όλο αυτό το πράγμα και να έχει σταματήσει το κακό νωρίς. Βλέπετε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, οι οποίες έπεσαν όλες οι δυνάμεις από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Ό,τι εναέριο μέσο υπήρχε, ό,τι αυτοκίνητο υπήρχε στην Αττική, ό,τι συνάδελφοι υπήρχαν, βγήκαν όλοι έξω στο πεδίο. Και βλέπετε ότι εδώ που σβήναμε, δίπλα έπαιγε μια νέα πυρκαγιά. Αυτό βλέπουμε και εμείς τώρα, με συγχωρείτε, βλέπουμε μαύρο καπνό, δεν τον βλέπαμε προλίγο αυτό. Θα συνεχιστεί αυτό. Σβήνουμε από την πίσω πλευρά, οι κάφτρες έχουν φύγει από την πάνω πλευρά, θα πάμε από πάνω, θα πάμε άλλα αυτοκίνητα να μπορέσουμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά, να μην κατέβει κάτω στη λεωφόρο Μαραθώνος.